Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Θα μείνω και εγώ στο κείμενο. Θα μείνω στο κείμενο γιατί γράφοντάς το πρωί έκλαψα πάρα πολύ. Διορθώνοντάς το ξαναέκλαψα και δεν θέλω να ξανακλάψω. Είδα πολλούς συντρόφους και συντρόφισσες και χάρηκα πάρα πολύ. Είμαι πολύ συγκινημένη. Χαίρομαι που είμαι συγκινημένη γιατί ο κινησμός δεν μου πάει και δεν τον γουστάρω καθόλου. Ευχαριστώ την Ιλάνα τη ΣΑΚΑ. Ευχαριστώ το Τμήμα Φεμινιστικής Πολιτικής. Σας ευχαριστώ όλους και όλες. Και θα μείνω στο κείμενο. Αγαπημένη μου Σούλα, μαζευθήκαμε σήμερα εδώ με πρωτοβουλία του Τμήματος Φεμινιστικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, τιμώντας την 8η του Μάρτη, τιμώντας τη δική σου μνήμη. Και είμαστε παρούσες και παρόντες, γυναίκες και άντρες, από διαφορετικούς δρόμους και διαφορετικά μονοπάτια. Ωστόσο, έχουμε μακρά ιστορία εσύ και εγώ. 30 χρόνια ιστορία από το ΚΚΕ και τον συνασπισμό της αριστεράς. Κοινές αγωνίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το προσφυγικό, τους μετανάστες, την ισότητα των φύλων, την ειρήνη, τις ένοπλες συγκρούσεις, τους πολέμους. Κοινές αγωνίες για έναν κόσμο δικαιοσύνης, ισότητας ευκαιριών, ενσυναίσθησης, αποδοχής, όπου το χρώμα, οι γλώσσες, οι θρησκείες θα τον έκαναν πιο χρωματιστό, πιο όμορφο. Σε αυτόν τον δρόμο ξεχώρισαν κάποιοι άνθρωποι, αρκετοί έφυγαν πολύ νωρίς. Ένας από αυτούς τους ανθρώπους είσαι εσύ, Σούλα. Με ποιότητες, την ηρεμία, την ικανότητα να ακούς, την ταπεινότητα που απαιτεί βαθιά γνώση για να την αποκτήσεις. Εσύ όμως δεν είσαι μόνο η ήρεμη και ταπεινή δύναμη. Είσαι και αποφασιστική και σταθερή στις αποφάσεις σου και δεν έχεις φόβο. Η ακεραιότητά σου δεν επιτρέπει τον φόβο. Σε βλέπω εδώ μπροστά μου τώρα ήρεμη, γαλήνια, ψύχρεμη, αποφασιστική. Είμαστε στην 4η Παγκόσμια Διάσκεψη του ΟΗΕ για τις γυναίκες στο Πεκίνο, Σεπτέμβριος 1995. Έχουμε διαβάσει όλα τα κείμενα, την πλατφόρμα του Πεκίνου, συμμετέχουμε σε όλες τις διαδικασίες, δεν απουσιάζουμε από πουθενά. Σούλα, λέω, γιατί δεν γράφεις? Επεξεργάζομαι, Φωτεινή, επεξεργάζομαι. Και όταν επιστρέψαμε στην Αθήνα, οι επεξεργασίες σου έγιναν κείμενα που φώτιζαν τις αποφάσεις και την πλατφόρμα και γυρίσαμε όλη την Ελλάδα, παρουσιάζοντας και αναλύοντας τις θέσεις για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ανάπτυξη. 15 συγκλονιστικές μέρες στο Πεκίνο, χιλιάδες γυναίκες από όλο τον πλανήτη να συμμετέχουν, να αγωνιούν για τις αποφάσεις, για την ενδυνάμωση των γυναικών, για την καταπολέμηση και εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών, για τις επιπτώσεις των ένοπλων συγκρούσεων στις γυναίκες, για το πού σταματάει η παράδοση και οι παραδόσεις και πού υψώνει η διεθνής κοινότητα φωνή «Στοπ! Ως εδώ προσκρούεται στα ανθρώπινα δικαιώματα». Για το πώς θα εντάξουμε την ισότητα των φύλων σε όλες τις πολιτικές και σε όλες τις δράσεις. Και τι θα λέγαμε, Σούλα μου, σήμερα για τις γυναίκες πρόσφυγες από πολέμους, από εμπόλεμες ζώνες, για την κατάσταση που ζουν, για τις συνθήκες, για τη στάση της διεθνούς κοινότητας και τον θλιβερό διαχωρισμό σε πρόσφυγες και μετανάστες, ανθρώπων που έρχονται από καμένη γη και λάβα, γυναίκες θύματα εμπορίας, θύματα βίας και βιασμών, τα σώματα των γυναικών, παιδεία των μαχών. Και εσύ, αγαπημένη, να παίρνεις την λέξη και να της δίνεις νόημα και βάθος και ουσία, για να μην χάσουμε τη γεύση των πραγμάτων. Δεν ήσουν μόνον ήρεμη και γαλήνια, αλλά πάντα επίσημη και ευπρεπής. Θύμωνες κιόλας. Και όταν τελείωναν οι επεξεργασίες, πάλευες την άποψή σου τεκμηριωμένα, καλά μελετημένα και με αποφασιστικότητα. Έκανες κάθε δουλειά χωρίς να παραπονιέσαι ποτέ. Οργανωτική στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Να κουβαλάς κούτες και ντοσιέ, να μελετάς, να γράφεις, να περιοδεύεις, να κάνεις ιδεολογική και πολιτική δουλειά. Η Σούλα για όλες τις δουλειές, γιατί η ταπεινότητα είναι το χαρακτηριστικό σου. Χωρίς ποτέ ένα παράπονο, με διακριτικότητα, με διάκριση, με γνώση που είχε γίνει η σοφία. Αγαπημένη Σούλα, λίγους μήνες μετά είχαμε την κρίση των ημείων, Ιανουάριος 1996, και λάβαμε πρόσκληση να συμμετάσχουμε σε πρωτοβουλία γυναικών Ελλάδας, Τουρκίας, Κύπρου για την ειρήνη και βέβαια δήλωσες παρούσα. Αυτή η πρωτοβουλία υπάρχει ακόμα 20 χρόνια μετά, μόνο που έχετε φύγει αρκετές από τότε και είμαστε φτωχότερες και τα πράγματα όλο και αγριεύουν. 20 χρόνια μετά είναι και πάλι στην επικαιρότητα τα ίμια. 20 χρόνια μετά εκτοξεύονται απειλές δόθε και κήθε.
Αναρωτιέμαι, Κρήτον Σιγάν, τι θα μας έγραφες, αγαπημένη Μελίνα Βολιώτη, σήμερα. Ωστόσο, με όλη την τρέλα και όλες τις ανατροπές στον κόσμο, συνεχίζουμε τη δράση μας, την επιμόρφωση των μαθητών, μαθητριών, των εκπαιδευτικών, στην εκπαίδευση της ειρήνης και με πίστη στη δυνατότητα του ανθρώπου για το καλό, με ανοιχτό και άγρυπνο μάτι κατά του φασισμού, που δεν έρπει πια, όπως λέγαμε στις αρχές του 1990, αλλά χτυπάει ανοιχτά, δολοφονεί, τρομοκρατεί και επενδύει στο φόβο των ανθρώπων. Έχουμε μιλήσει πολύ για πολλά απόψε, Σούλα. Κλείνοντας, ένα χαρακτηριστικό σου θέλω να θυμίσω. Το απίστευτο, καθαρκτικό, απελευθερωτικό γέλιο σου. Πηγή υγείας και χαράς. Περάσαμε αρκετές στενοχώριες. Κάναμε όμως και πολλά γέλια μαζί. Έχω εικόνες στο νου μου μαζί σου που τις λέω σε μικρές παρέες γυναικών και γελάω ακόμη. Απελευθερωτικό, αγνό, παιδικό γέλιο ενός ανθρώπου καθαρού που βαδίζει στη βάση των αρχών του και παρακολουθεί με προσοχή τον προσανατολισμό που του δείχνει η πηξίδα εντός του. Γεια και χαρά σου, αγαπημένη φίλη, εκεί που είσαι τώρα, στον κήπο των αγγέλων. Πάντα θα σε αγαπάω, πάντα θα σε θυμάμαι με αγάπη, ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες τις σκοτεινές που αναζητώ ένα κεράκι αναμένο να φέρει φως στη συνειδητότητα και την επίγνωσή μας. Σε ευχαριστώ για όλο τον πλούτο που έφερες στη ζωή μου.